αρέσουν τα ταξίδια. Σωστά. Νιώθω πολύ τυχερός που ζω σε μια χώρα που το όνομά της και μόνο είναι ταξίδι. Είναι αλήθεια όμως πως η κρίση έχει κάνει τα ταξίδια πολυτέλεια. Γι' αυτό αναρωτιέμαι, αν δεν είχατε χρήματα τη χρόνο, πόσο ταξιδεύατε? Η λέξη ταξίδι έχει πολλές και διαφορετικές σημασίες, κυριολεκτικές και μεταφορικές. Δηλαδή, αν ρωτήσω όλους εσάς, τι σημαίνει για εσάς ταξίδι, μπορεί να μου πει ο καθένας τη δική του γνώμη. Οπότε, ας το κάνουμε. Τι σημαίνει για εσάς ταξίδι? Μπράβο. Και θα σας απαντήσω πως είστε όλοι σωστοί. Με αυτό το σκεπτικό, θα μπορούσε η μαμά μου να μου πει πως ταξίδι είναι να παίρνω το αεροπλάνο, το καράβι, το τρένο και να ταξιδεύω και να πηγαίνω κάπου. Ο αδελφός μου πώς είναι να διαβάζω ένα βιβλίο και να ταξιδεύω στον κόσμο του. Και ο γείτονας πώς είναι να ανοίγω το λάπτοπ και να ταξιδεύω μέσω Google Maps. Το αστείο είναι πως και οι τρεις έχουν δίκιο. Και η μαμά και ο αδελφός και ο γείτονας. Απλά ο καθένας έχει τη δική του άποψη για αυτή τη λέξη. Ανάλογα με το τι αγαπάμε, ανάλογα με τις επιθυμίες μας, ανάλογα με τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας, δίνουμε διαφορετικές σημασίες στις ίδιες λέξεις. Ας μείνουμε όμως για αρχή στα σίγουρα. Δηλαδή πως μπορείς να ταξιδέψεις με αεροπλάνο, τρένο, καράβι και αυτοκίνητο. Τα αγαπημένα μου ταξίδια τα κάνω κάθε χρόνο με τους προσκόπους όταν πηγαίνουμε διήμερες και τριήμερες εκδρομές με πούλμαν. Σε αυτά τα μίνι ταξίδια είναι σαν να ζούμε σε μια άλλη εποχή. Χωρίς ρεύμα, PlayStation και ηλεκτρικές κουζίνες. Είναι περίπου σαν μια εκδρομή 50 ή ακόμα και 60 χρόνια πριν. Πολλές φορές είμαστε τόσο χαρούμενοι που έστω και για μία μέρα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό από τις άλλες που σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής, και τώρα εδώ σας αφήνω να μαντέψετε τι κάνουμε. Σωστό. Εσείς το ξέρετε όμως. Άλλος. Ωραία λοιπόν, τραγουδάμε. Όμως δεν κάνουμε μόνο αυτό. Παίζουμε, γελάμε, σχεδιάζουμε, λέμε ανέκδοτα. Το ταξίδι έχει ξεκινήσει στο μυαλό μας πολύ πριν φτάσουμε στον προορισμό μας. Ταξίδι όμως μπορείς να κάνεις και από τον καναπέ του σπιτιού σου. Τις προάλλες διάβαζε ένα βιβλίο. Μου φάνηκε καταπληκτικό γιατί ήταν τόσο περιγραφικό που μπορούσε να σχηματίζω όλη την ιστορία στο μυαλό μου. Έτσι, από τις 400 σελίδες, στην αρχή έλεγα να διαβάζω κάθε φορά 50. Λίγο μετά τη μέση, διάβασα 60 και μόνο ρούφι τις τελευταίες 100. Πιστεύω πως αυτό έγινε γιατί είχα ταυτιστεί με τον ήρωα και είχα ταξιδέψει στον κόσμο του. Ακόμα και από το σχολείο μπορείς να ταξιδέψεις. Για παράδειγμα, στο μάθημα της πληροφορικής, όταν τελειώνουμε τις εργασίες μας, ο δάσκαλος μας αφήνει να μπαίνουμε στο Google Maps και να ταξιδεύουμε σε όποιο σημείο της γης θέλουμε. Εκτός όμως από τις τρεις κατηγορίες που σας είπα, υπάρχει και μία τέταρτη. Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία θα μπορούσε ένας φίλος σου να σου πει πως ταξίδι είναι να εξερευνείς φανταστικούς τόπους όταν κοιμάσαι τον καναπέ σου και ονειρεύεσαι. Και αυτός δίκιο έχει. Όμως από αυτή την κατηγορία τα περισσότερα ταξίδια τα ξεχνάς και λίγα τα θυμάσαι. Απ' την άλλη έχει και ένα καλό. Δεν θέλει ούτε χρήματα ούτε χρόνο. Χρειάζεται μόνο φαντασία. Πολλές φορές συνδυάζουμε τρόπους ταξιδιού. Δηλαδή, εκεί που είσαι στο τρένο για Θεσσαλονίκη, διαβάζεις ένα βιβλίο για την Αμερική. Και αντί να σκέφτεσαι πώς θα είναι στη Θεσσαλονίκη, ταξιδεύεις στην Αμερική. Πάντως, όλα τα ταξίδια είναι σημαντικά, ανεξαρτήτως μορφής. Το σημαντικό είναι να έχεις όρεξη να ταξιδέψεις. Ένα ταξίδι 1000 χιλιόμετρων ξεκινάει με
ένα βήμα. Αυτό το βήμα είναι το 50% του ταξιδιού. Τι, δεν άκουσα καλά, τι. Ναι, κι όμως είναι το 50% του ταξιδιού και ας φαίνεται τόσο ασήμαντο. Και χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε ταξίδι. Και δεν μπορώ καν να μπω στον κόπο να φανταστώ τι θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε ταξίδι. Σας ευχαριστώ πολύ.